μας κάνανε αύξηση στα 16, βέβαια με τη φορολογία που είναι τρελή στην ΑΕΡΟ και έπρεπε να γίνει στα 13,9 την ώρα. Αλλά πάλι είναι καλά χρήματα για να ζήσεις και να βγάλεις κιόλας. Η διαμονή είναι πολύ δύσκολο. Στην ΑΕΡΟ. Ναι, είναι πρόβλημα στην ΑΕΡΟ. Ήμουν τυχερός, εγώ έψαχνα να βρω σπίτι από πριν, αλλά δεν τα κατάφερα, ήταν πάρα πολύ δύσκολο και προσπάθησα να κάνω τη σκάμ, πρέπει να προσέχεις. Μόλις πήγα εκεί, έμενα σε ένα hostel για λίγες μέρες, αλλά ήμουν τυχερός και μέσω της δουλειάς κάπως μου βρήκανε ένα μέρος, το οποίο ήταν μια χαρά, πολύ καλά. Και να πω, επειδή κάπως αλλιώς και με τον Κώστα, κάπως αλλιώς ξεκίνησε, ενώ θα είχαμε βρει και πολύ και διαμονή πιο νωρίς κτλ. Απλά μετά κάπως τράβωσε το θέμα, προσωπικά δικά του και μετά σιγά σιγά πήγε τελευταία στιγμή, αποφάσισε ότι θα πάει. Γιατί ακόμα δεν ξέραμε μέχρι αρχές Ιούνιου, νομίζω, αν θες να πάει. Είχαν κάνει approve γενικά να πάω, αλλά εγώ δεν ήξερα, είχε συμβεί κάτι και μέχρι και τρεις εβδομάδες πριν δεν ήξερα να θα πάω και τελευταία στιγμή λέω εντάξει, δεν πειράζει. Αντί να κάνω σπίτι στο comfort zone, ας φύγω δηλαδή, να το δοκιμάσω. Και έτσι και έκανα. Και εντάξει, πολλά ταξίδια, απίστευτες εμπειρίες. Δουλειά με ανθρώπους από όλο τον κόσμο. Δεν υπάρχει χώρα να μην πέρασε από το άγαλμα της ελευθερίας που πέρασε τόσα άτομα. Ξεκινήσαμε στην αρχή, δουλεύαμε 5 φορές την εβδομάδα, 8 ώρες, ήταν 40 ώρες δηλαδή. Είχαμε την επιλογή να κάνουμε υπερορίες. Οι υπερορίες ήταν γύρω στα 23-24 δολάρια την ώρα, 2 ώρες την εβδομάδα. Στη συνέχεια άλλαξε το πρόγραμμα όταν είχαμε περισσότερα άτομα. Ήμασταν 4 φορές την εβδομάδα από 10 ώρες, οπότε είχαμε 3 ρεπό την εβδομάδα. Και μπορούσα να κάνω και κάποια ταξίδια. Ας πούμε, πήγα Βοστόνη, πήγα Φιλαδέλφια, πήγα West Virginia. Μετά βόλεψε και έκανα ταξίδι, πήγα Las Vegas, πήγα Grand Canyon, πήγα LA. Είναι το νιάριο. Ναι, απίστευτες εμπειρίες. Και εκεί πέρα πήγα μόνος μου, χωρίς κανέναν. Ήμουν και πρώτος Έλληνας που δούλευε στο άγαλμα της ελευθερίας. Και τέλος πάντων γνώρισα εκεί πέρα άτομα, αποφάσισαμε να κάνουμε και ταξίδι μαζί. Γνώρισα ένα παιδί από το Κουάτολ που πήγαμε μαζί Χαβάη για 11 μέρες. Έκανα και skydiving στη Χαβάη. Αυτό το βίντεο που γιατί το έδειξε, θα το ανεβάσω στο να το δείτε, είναι πάρα πολύ ωραίο. Απίστευτη εμπειρία. Πραγματικά δεν μπορώ να φανταστώ το καλοκαίρι μου, τη ζωή μου, σαν να μην το έχω κάνει. Τώρα δεν μπορώ να φανταστώ, δεν μπορώ να συγκρίνω πριν και μετά. Δηλαδή, εντάξει, ήμουν έτοιμος. Όλοι πίστευαν ότι δεν θα πάω τελικά. Ήμουν έτοιμος να πω όχι. Μισή-μισή μου έλεγαν να το πήγαινε, άλλοι μου έλεγαν μην πας, κάτσε εδώ με τους φίλους σου που θα τρέχεις τώρα μόνος σου και έτσι πιάσει καμιά κατάμληση. Λέω, εντάξει. Αλλά είναι να κάνεις το βήμα, να πάρεις την απόφαση και πας εκεί πέρα και όλα γίνονται. Όλα γίνονται, όλα γίνονται. Το πόσο στην ουσία δεν είχε βρει δεύτερη δουλειά. Μία τα έκανε όλα αυτά. Εντάξει, είναι ο μόνο νομίζω που δεν ήρθε με πάνω από. Ναι, κύρισα με 800 δολάρια. Άμα πάρω και αυτά όμω από την φορολογία θα βγάλω τα χρήματα μου πίσω τουλάχιστον. Αυτό το χιλιάρικο. Οπότε εντάξει, αυτό ήταν στην ουσία. Δεν πήγα για να βγάλω χρήματα. Ναι, ο καθένα έχει άλλο σκοπό και. Δοκίμασα μια δεύτερη δουλειά για λίγο, αλλά δεν μου έκανε, δεν μ' άρεσε. Δεν μ' άρεσε να με λέω. Ναι, αποφάσισα ότι εντάξει δεν έχω πολύ χρόνο, ας περάσω καλά. Ναι, δεν έχω κάνει ρωτήσεις. Πώς θα γύρισε? Πριν 26 Ιουλίου, γύρισα 13 Οκτωβρίου. Αυτό. Ναι, έχασα και μια εξεταστική. Κόσμο γνωρίζεις από τι που λέει, είναι σου το προγράμμα. Εκεί που δουλεύεις, πας εκεί πέρα, γνωρίζεις συνεργάτες, γνωρίζεις κόσμο. Είναι παιδιά. Εντάξει, ήμουν και Νέα Υόρκη, γνωρίζεις πολύ εύκολα κόσμο. Συνήθως και οι άλλες χώρες, ανάλογα με ποια χώρα, δεν είναι μόνο ο κόσμος ο οργανισμός, άλλες χώρες και έχουν παιδιά από όλο τον κόσμο. Οπότε πάντα δουλεύετε από παντού, από όπου μπορείτε να φανταστείτε. Και αυτό στην ουσία είναι το ωραίο. Πολύ ωραίο. Θέλει κανείς άλλος κάτι να ρωτήσει? Ναι. Με το δρόμο οδήγησης, πες εκεί. Α. Για πες να πούμε τα πράγματα.
400 δολάρια το μήνα και ήταν. Πρέπει να πλήρωνα τα λιγότερα από όλου του ήξερα. Στο Brooklyn ήμουνα. Μόνο ήσουν. Όχι. Μοιραζόμουν. Τώρα εδώ. Μοιραζόμουν το δωμάτιο με άλλου τρει. Είχαμε κοινή κουζίνα σε έξω. Βασικά ήταν ένα δωμάτιο σαν hostel, παιδί μου. 2 bunk beds. Έξω έβγαινε στο διάδρομο και είχε την κουζίνα, την οποία την μοιραζόμασταν όλοι μαζί και μαζί με κι άλλα άτομα από τον πανόρφο. Και το μπάνιο πάλι σε εξωτερικό χώρο. Αλλά εντάξει, δεν είναι πρόβλημα, τουλάχιστον για μένα δεν ήταν. Και με κοπέλες συγκατοίκησα και με παιδιά, αλλά μετά σαν hostel, ερχόντουσαν και άτομα για 2 εβδομάδες, ας πούμε, και φεύγανε. Δεν σας συνέφερε να είμαι σε hostel. Πώς? Δεν σας συνέφερε να είμαι σε hostel. Όχι, το hostel που έμενα, ας πούμε, στην αρχή 7 μέρες μέχρι να βρω κάτι, ήταν γύρω στα 40 δολάρια την μέρα. Και ήμουν, μοιραζόμουν το δωμάτιο μου άλλα 5 ή 6 άτομα. Ήταν ζώρικο. Αλλά ήταν πολύ καλό, αλλά αυτό για να πρέπει να βρει κάτι καλύτερο. Το καλό είναι ότι οι περισσότεροι από εσά δεν χρειάζεται να φτάσετε σε αυτό το σημείο να ξέρετε τι θα πάτε, δεν θα πάτε. Οπότε θα έχετε ήδη ένα σπίτι πριν πάτε. Ναι, αυτό. Ευχαριστούμε πολύ. Κώστα, θέλετε κάτι άλλο? Κάτι άλλο θέλω να πω. Εγώ πληρωνόμουν να ήταν ορομίστιο, δηλαδή κάνεις κάποιο κλοκάου κάθε φορά που πας δουλειά και κάθε 2 εβδομάδες, κάθε 2 πέμπτες μας πλήρωνα. Έτσι είναι στις 2 εβδομάδες. Και ήταν γύρω στα 1150 κάθε paycheck. Οπότε σου είχε να πει έχει μεγάλο, να μην πεις μεγάλο μπάτι. Ναι, ναι. Είσαι καλά. Γιατί σύμφωνα στα παιδιά, τα ρωτάω συχνά τα παιδιά, συγγνώμη, πόσο χρειάστηκε να πληρώσουν για όλο το πρόγραμμα. Γιατί εγώ που είμαι απ' έξω δεν ξέρω. Οπότε οι περισσότεροι λένε ότι είναι γύρω στα 2.300 ευρώ. Αυτοί που πάνε Αλάσκα ή Σαν Φρανσίσκο, σου είπε το εστίριο είναι λίγο πιο ακριβό. Που συνήθω καλύτερα να το παίρνουν μέσω τη Σερβία, γιατί αυτοί έχουν ειδικέ εκπτώσει για φοιτητέ. Οπότε πήρουν πάλι αστεία λεπτά. Αλλά είναι συνήθω 10